Ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτέλεσε μέρος της ιστορικής ομιλίας του βασιλιά Καρόλου στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Στο πρώτο του επίσημο ταξίδι με την ιδιότητα του μονάρχη, ο βασιλιάς Κάρολος εξήρε το γεγονός ότι η Γερμανία μετά την φρίκη του ναζισμού έχει μετατραπεί σε μια ειρηνική χώρα και παίζει σημαντικό ρόλο στη βοήθεια προς την Ουκρανία. Ως ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος δωρητής στην Ουκρανία, αντιδράσαμε αποφασιστικά και λάβαμε αποφάσεις που στο παρελθόν έμοιαζαν αφάνταστες. Die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären. Η απόφαση της Γερμανίας να παράσχει στην Ουκρανία τόσο μεγάλη στρατιωτική υποστήριξη είναι εξαιρετικά θαραλέα, σημαντική και ευπρόσδεκτη. Η επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στη Γερμανία ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Ο Βρετανός μονάρχης ήθελε να ξεκινήσει τη βασιλεία του με μια περιοδία συμφιλίωσης με την Ευρώπη, καθώς οι σχέσεις του Λονδίνου και των Βρυξελών έχουν ενταθεί πολύ μετά τον Brexit. Αρχικά ήθελε να ξεκινήσει την περιοδία του από το Παρίσι, όμως άλλαξε γνώμη μετά τις απεργίες κατά της μεταρρύθμισης στο συνταξιοδοτικό.